Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 6 Απριλίου και είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας από την τακτική της Αγροτικής Τράπεζας. Σύμφωνα με τους ίδιους είχε χορηγήσει το 2008 με απόφαση του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Άτο Καδάνια για αγορά ζωοτροφών και σήμερα ζητά να τα επιστρέψουν με 12% επιτόκιο, ενώ αν δεν τα αποπληρώσουν, εντός λίγων ημερών τα χρέη θα βεβαιωθούν στην εφορία. Αυτά τα χρήματα υποτίθεται ότι ήταν άτοκα. Είχαν παγώσει για 2 χρόνια με απόφαση της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα τα θυμήθηκε ξαφνικά ο κύριος Αχινίδης και τα ζητάει πίσω. Ήταν να κάνουμε κάποιο διακανονισμό. Κάποιοι βέβαια μπορέσαν και ήταν εντάξει. Κάποιοι όμως δεν μπόρεσαν να δώσουν τα χρήματα. Τώρα μας τα ζητάει εντός 3 ημερών με τόκο 12% πίσω. Ενώ ήταν άτοκα, τα ζητάει η ΑΤΕΠ με 12% πίσω. Αλλιώς εκβιάζει ότι θα πάνε στις εφορίες. Στα 5,5 με 6 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το βάρος που έχουν τα αμινοερήφια, αναμένεται να πουλήσουν τα ζώα τους οι κτηνοτρόφοι στους κρεοπόλες εν ώψη Πάσχα, όπως δήλωσε η πρόεδρος των κτηνοτρόφων, κυρία Χαρούλα Διβάνη. Την ίδια ώρα, οι κρεοπόλες αναμένονται, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, να πουλήσουν τα αρνιά 8 ευρώ περίπου το κιλό και τα κατσίκια 9 ευρώ. Οι τιμές βέβαια παίζουν ακόμα. Τη μεγάλη εβδομάδα θα διαμορφωθούν. Κυριακή των Βαΐων και μετά διαμορφώνονται. Είναι γύρω στα 5,5 με 6 ευρώ. Σφάζονται. Τώρα δεν ξέρω τι τιμή θα έχουν στους κρεοπόλες, γιατί λένε ότι θα κάνουν και μια έκπτωση 20%. Θα το δούμε στην πορεία. Αυτοί που είναι μέλη του συλλόγου έχουν δεσμευτεί φέτος να πάμε να περιορίσουν το ποσοστό κέρδους τους, ώστε το κατσικάκι και το αρνάκι να φτάσει όσο γίνεται φθηνότερο στο τραπέζι του καταναλωτή. Ευελπιστούμε, σύμφωνα και με κάποιες δηλώσεις του κυρίου Γκρίνια, εδώ του Προέδρου των Κτηνοτρόφων, ότι θα κυμαίνονται γύρω στο 5,5 με 6 ευρώ οι τιμές αγοράς από τους κτηνοτρόφους, οπότε οι αντίστοιχες τιμές και θέλοντας να καλύψω και τους συναδέλφους μου, οι οποίοι δεν ψωνίζουν κατευθείαν από παραγωγό αλλά μέσω εμπόρων, θα είναι οπωσδήποτε κάτω από 10 ευρώ. Όταν οι αντίστοιχες περσινές και για το αρνί κυμαίνονταν από 10 έως 11 ευρώ και για το κατσικάκι από 10,80 έως 12. Το Τμήμα Πηγών των Περιστατικών απέκλεισαν σήμερα το πρωί ειδικευόμενοι γιατροί του νοσοκομείου Βόλους ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταβολή των 5 ευρώ. Συνεχίζουν την επίσκεψη εργασίας, ωστόσο επέστρεψαν στις εφημερίες προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία θα καταθέσει ο Δήμος Βόλου αναφορικά με την υπόθεση εξυγχρονισμού των σφαγείων που έγινε το 2007. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας συνεδρίασε σήμερα στο Δημαρχείο Βόλου με διευρυμένη σύνθεση προκειμένου να συζητήσει σοβαρά θέματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μεταξύ αυτών τα οικονομικά, των ΟΤΑ και οι προσλήψεις. Σήμερα συνεδριάζουμε εκτάκτως σαν Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας με διευρυμένη σύνθεση. Παρουσία έχουν κληθεί να παραστούν όλοι οι δήμαρχοι της Θεσσαλίας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε 2 καυτά θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρώτο είναι και κυρίαρχο, μπορώ να πω, είναι τα οικονομικά των Δήμων, οι οποίοι βρίσκονται σε δραματική κατάσταση, που πλέον μας δίνουν να πιστεύουμε βάσιμα ότι σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε ούτε στη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Η κατάσταση είναι τραγική. Οι περιορισμοί των οικονομικών των Δήμων με το δεύτερο μνημόνιο είναι περιορισμοί τέτοιοι που δεν μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε και ό,τι περιμένουμε να έρθουν στο μέλλον μας κάνουν έτσι να είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Η οικονομική κατάσταση ίσως δεν πάει άλλο. Έχουμε δραματικές περικοπές. Από τον Οκτώβριο μέχρι και την τελευταία δόση των κεντρικών αυτοτελών έχουμε μια μείωση 26,5% χωρίς να υπολογίζουμε το τι έγινε πριν τον Οκτώβριο. Και επίσης έχουμε μια μεγάλη μείωση των εσόδων μας από τους ανταποδοτικούς πόρους που φτάνει στο 35-40%. Είδαμε την τελευταία δόση που πήραμε από τη ΔΕΗ, είναι πολύ μεγάλη η μείωση. Γιατί ένας κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει και να ανταποκρίνει τις υποχρεώσεις του. Και επιπλέον φοβούμαι ότι μας έρχονται ακόμα χειρότερα. Οι πληροφορίες λένε, που διαβάζουμε και στον τύπο, αλλά και που παίρνουμε και εμείς από τα Υπουργεία, είναι ότι το μνημόνιο του Ιουνίου που έρχεται προβλέπει περαιτέρω μείωση των πόρων της αυτοδιοίκησης. Έτσι όπως πάμε το 12, αν δεν αντιστραφεί αυτή η πορεία,
ή τουλάχιστον αν δεν σταματήσουμε εδώ που είμαστε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θυμίζω ότι είχε δεσμευτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι θα αποδοθούν τα 450 εκατομμύρια που χαρακτηρίστηκαν ως λογιστικό λάθος του λογιστηρίου του κράτους, και αυτό δεν φαίνεται. Προχθές ο Υπουργός Οικονομικών τα 450 τα έκανε 300 εκατομμύρια. Τα 450 εκατομμύρια είναι μια κόκκινη γραμμή, για να χρησιμοποιήσω τον όρο της εποχής, που θα επέτρεπαν τουλάχιστον να μπορέσουμε να ασκήσουμε τις βασικές καθημερινές λειτουργίες. Την οικονομική ταπείνωση που έχει δεχθεί από τις συνεχείς μειώσεις της σύνταξής της, τις πληγές που της δημιούργησε στην ψυχή και τα προβλήματα επιβίωσης πλέον που αντιμετωπίζει, μια 53χρονη γυναίκα περιέγραψε η ίδια μιλώντας σήμερα το πρωί στο Ράδιο 1. Η 53χρονη που πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια προσπαθεί μόνη να μεγαλώσει την 13χρονη εγγονή της, που αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα υγείας. Πληροφορίες για όσους μπορούν να βοηθήσουν την οικογένεια δίνονται στα τηλέφωνα 24 210 85 531 έως και 4. Ψυχολογική κατάσταση, πραγματικά, και θα σας το πω, δεν βρίσκω άλλη αξιοπρεπής λύση από το τέλος. Δούλεψα στο δημόσιο 30 ολόκληρα χρόνια, 28 συν 2 με σύμβαση. Έφυγα με σύνταξη, πάσχω και από ανεπάρκεια νεφρών. Δεν με ενδιαφέρει ο εαυτός μου, δεν είναι το πρόβλημα. Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η μικρή που μεγαλώνω, που είναι 13 ετών και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, δεν έχει τους γονείς της στη ζωή της. Στη ζωή της, έτσι. Όχι στη ζωή γενικότερα. Στη δική της ζωή. Με κάποιο τρόπο δεν είναι κοντά της. Είστε εσείς όμως, αυτό έχει. Ναι, από 8 ημέρων το έχω εγώ το παιδί, γιατί εγώ να τα πω, δεν θέλω να κρύψω τίποτα από κανέναν. Ναι. Το γέννησε η μητέρα της και η κόρη μου 17 ετών, η οποία φεύγοντας μου είπε να το πω στο ίδρυμα. Στα χαρτιά γράφει το όνομά της ότι είναι η μητέρα. Στη ζωή του παιδιού όμως δεν υπήρξε ποτέ. Πατέρας ούτε στα χαρτιά δεν υπάρχει. Το μόνο που σκέφτομαι είναι, επειδή βλέπω το παιδί και πεινάει, είναι στο σχολείο χωρίς γάλα. Έχει σπαστική κολίτιδα και δεν πίνει γάλα όποιον να είναι. Πίνει χωρίς λακτόζι ή ξέρω αυτό που βγάζει και ο Βόλος το Εβόλ. Το νοσοκομείο, σας λέω, να πονάει γιατί τα σπάσιμα, δύο σπασίματα έχει πάνω κάτω και να κλαίει το παιδί, να το ακούνε και να μην συγκινείται κανείς για 13 ευρώ, το καταλαβαίνετε αυτό που φτάσαμε. Στις υπόλοιπες εσωτερικές εξελίξεις, ο κίνδυνος χρεοκοπίας δεν έχει απομακρυνθεί από την Ελλάδα, εκτιμά η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ. Η επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού θεωρεί επίσης ότι ούτε η θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξασφαλισμένη, αφού ενδέχεται να υποχρεωθεί να εγκαταλείψει και την Ενωμένη Ευρώπη και το ευρώ. Εντατικές διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο παράλληλα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έως τις 20 Απριλίου οι αποφάσεις, λέει ο Λουκάς Παπαδήμος. Νέες επιβαρύνσεις θα προκύψουν για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον εφαρμοστεί το τεκμαρτό εισόδημα ιδιοκατοίκησης, το οποίο ίσχυε στην Ελλάδα για πολλά χρόνια για τις κατοικίες άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων. Το μέτρο καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ενιαίο τέλος ακινήτων. Από τη Δευτέρα 9 Απριλίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η επιχορήγηση θα γίνει με επιταγές κατάρτισης μέσω νέου προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στην ενημέρωση μετά τις επιθέσεις που δέχτηκαν από αστυνομικούς στον ΜΑΤ, δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ στη διάρκεια των δύο συλλαλητηρίων που έγιναν στο Σύνταγμα και τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε ένδειξη τιμής στον 77χρονο που αυτοκτόνησε. Πόρτα επιστροφή σε διαγραφέντες, ανοίγει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απευθύνει πρόσκληση συστράτευση στους διαγραφέντες βουλευτές, υπό την προϋπόθεση να αποδεχθούν την πολιτική του κόμματος, όπως θα την περιγράψει ο ίδιος, και θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Στο μεταξύ, δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές και ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Την απόφαση να πραγματοποιηθεί κανονικά η προγραμματισμένη για τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Υπενθυμίζεται ότι κατά την πολύωρη συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς δεν υπήρξε σύγκληση απόψεων. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.